Καταρχήν πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να μπορέσουν να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στη Θράκη βάλλονται. Και βάλλονται από αυτό το στάτους που υπάρχει στο φορολογικό κομμάτι, στους υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την Ελλάδα, χαμηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τη γειτονική χώρα, έτσι ώστε διώχνουμε όλους τους καταναλωτές από την περιοχή για να πάνε να προμηθευτούν το όποιο προϊόν είναι αυτό, είτε λέγεται βενζίνη, είτε λέγεται ξύλα, είτε λέγεται οτιδήποτε από τη γειτονική χώρα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια, να σκύψει το κράτος πάνω σε αυτό το πρόβλημα, αν θέλει πράγματι να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός και αν μας έχουν για κλείσιμο. Αν μας έχουν για κλείσιμο, τότε θα μπορέσουν να βάλουν και άλλους φόρους και τα πρατήρια τα οποία κλείνανε και που βλέπετε ότι κλείνουν, είναι αυτά τα οποία λειτουργούν κάτω από υγιείς συνθήκες, κάτω από συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Γιατί αυτά που ανοίγουν, που σας είπε ο πρόεδρος προηγούμενα και είπα ότι έχει δύο όψεις το νόμισμα, είναι αυτά τα πρατήρια τα οποία λειτουργούν κάτω από συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί εάν θελήσουμε να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα πρέπει να θεραπεύσουμε αυτό το οποίο λέγεται παρεμπόριο, αυτό το οποίο λέγεται φοροδιαφυγή και αυτό το οποίο λέγεται εντός εισαγωγικών λαθρεμπόριο. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχουμε πει τι πρέπει να γίνει, έχουμε πει για την περιοχή εδώ τι πρέπει να γίνει, είτε αυτό λέγεται, είτε είναι θέμα που άπτεται του Υπουργείου Μεταφορών που έχει απαγορεύσει τα φορτηγά να κινούνται εκτός από την Εγνατία. Είτε αυτό λέγεται γειτονική χώρα που φεύγουν οι καταναλωτές και έρχονται και με πετρέλαιο και με βενζίνες και με βενζίνες στα φορτηγάκια τους. Έτσι και όλοι κοφεύουμε και δεν πρέπει να κοφεύουμε, πρέπει να το βλέπουμε το πρόβλημα, διότι οι φόροι δεν είναι έμεση, είναι άμεση αυτοί οι οποίοι εισπράττονται από τα πρατήρια καυσίμου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης να μειωθούν. Γιατί είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη, είναι πολύ υψηλοί οι φόροι σε μια δοκιμαζόμενη Ελλάδα, η οποία είναι μετά από 8 χρόνια μνημονίων, η κατάσταση οικονομική του Έλληνα πολίτη δεινή. Γι' αυτό θα σας πω το εξής. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν σχεδόν στα ίδια χρήματα με την περσινή χρονιά. Όμως στους Έλληνες καταναλωτές φαινόταν ακριβότερο, διότι δεν έχουν, διότι βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από την περσινή χρονιά. Γι' αυτό και το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει μία μείωση της τάξης του 35%. Γι' αυτό και οι βενζίνες καταγράφουν μείωση. Είναι η χειρότερη χρονιά που έχουμε περάσει σε όλη την τελευταία περίοδο. Είμαστε στα όρια μας, η φορολογία είναι υψηλή, το ασφαλιστικό κομμάτι είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι δίκαιο για μένα. Άρα λοιπόν όλα αυτά οδηγούν σε ένα κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που όλοι αποδέχονται και λένε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Επί του πρακτέου, τίποτα. Για τη Θράκη έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όταν εκλήθημε σαν κοινωνική εταίρη για να πούμε τις προτάσεις μας για το 2018. Πράγματι η περιοχή της Θράκης και ο νομός Ροδόπης φύγεται από τις πύλες τις οποίες έχει ανοιχτές. Εδώ θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και αν τα κίνητρα μεμονωμένα για κάποιους νομούς είναι δύσκολο για το κράτος, τότε σας είπα να μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έτσι να μείνουν οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες καταναλωτές στο νομό. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που έχουμε πει. Παραδείγματος χάρη, η ίδια η απόδειξη αυτή την οποία θα πάρει καθ' ολοκληρία από το νομό Ροδόπης, αυτή η απόδειξη εξ ολοκλήρου να είναι φορολογητέα ύλη απαλλασσόμενη κατά 100%. Είναι μία πρόταση και αυτό. Είναι μία πρόταση η χαμηλή ειδική φόρη κατανάλωσης, είναι μία πρόταση οι έλεγχοι που μπαίνουν από τις γειτονικές χώρες εάν πράγματι υπάρχουν παραστατικά και αν πράγματι έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ, έλεγχοι από τις πύλες της Τουρκίας με τα πετρέλαια που μπαίνουν τα αυτοκίνητα, πόσα λίτρα έχουν στα ρεζερβουάρ τους προκειμένου να καταναλώσουν στο ελληνικό κράτος μέσα πετρέλαιο για να πάρει το κράτος τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα αυτά, γιατί τα φορτηγά αυτά για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στην ελληνική επικράτεια πετρέλαιο θα πρέπει να γίνει το μέτρο αυτό της Εγνατίας Οδού
και των, γενικότερα των εθνικών οδών πιο ελαστικό. Βεβαίως και μπορούμε να προβλέψουμε την ασφάλεια, βεβαίως και είμαι υπέρ της ασφάλειας των πολιτών και εντός των κατοικημένων περιοχών, αλλά βλέπουμε τόσα άλλα στραβά, τα οποία αυτό είναι πολύ λίγο που καθόμαστε και το ξεψυρίζουμε όσο αφορά την ασφάλεια που θα περάσει ένα φορτηγό από μέσα από τις πόλεις. Όλα τα χρόνια από μέσα από τις πόλεις περνάγανε τα φορτηγά, αλλά όμως τις λάσπες που είδαμε και σκεπάσανε τα σπίτια, αυτό ήταν παραλήψεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.